Σταμάτα να βοηθάς αυτούς που δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Σταμάτα να βοηθάς αυτούς που συνεχώς εκμεταλλεύονται και δεν προσπαθούν ή δεν θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Σταμάτα λίγα λεπτά και δες προσεκτικά αυτό το βίντεο. Το να προσφέρεις αμφιλοκερδώς βοήθεια είναι τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τι γίνεται όμως στις φορές που προσπαθείς να βοηθήσεις κάποιον και σου γυρνάει μπούμεραγκ? Τι γίνεται όταν κάποιος μεταφέρει τα προβλήματά του σε σένα? Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας όταν είσαι αναβολοσώστης. Θα προσπαθήσω να σε σώσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα με πνίξεις και εμένα να το κάνω. Εάν κάποιος που βυθίζεται έχει τα χέρια του στο λαιμό σου και σε τραβάει προς τα κάτω, δεν είσαι υποχρεωμένος να πνίγεις και εσύ μαζί του. Και είναι αλήθεια, υπάρχουν πολλά είδη προβλημάτων, όπως υπάρχουν και πολλοί τύποι ανθρώπων. Γι' αυτό η γραμμή είναι πολύ λεπτή και θέλει προσοχή. Ουσιαστικά πρέπει να μάθεις να αξιολογείς σωστά την κάθε περίπτωση όταν θες να προσφέρεις βοήθεια, όχι μόνο με βάση το χαρακτήρα σου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ποιον έχεις απέναντί σου. Μπορεί να θέλεις να βοηθήσεις κάποιους κοντινούς σου ανθρώπους ή κάποιους αγνώστους, και μπορεί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να χρειάζονται βοήθεια για να φύγουν από ένα άσχημο σημείο στη ζωή τους. Όμως θα πρέπει να είναι και πρόθυμοι, όχι μόνο να δεχτούν αυτή τη βοήθεια, αλλά και να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να την εξοπλίσουν. Ακόμα χειρότερα, μπορεί να νομίζεις ότι με τις πράξεις σου βοηθάς, ενώ στην πραγματικότητα πετυχαίνεις το ακριβώς αντίθετο. Σίγουρα θα έχεις ακούσει το ρητό που λέει: δώσε σε κάποιον ένα ψάρι και θα φάει για μία μέρα. Μάθε το όμως να ψαρεύει και θα τρώει για πάντα. Αυτό σημαίνει τι? Πως αν βοηθήσεις κάποιον με ένα πρόβλημα, δίνοντάς του απευθείας τη λύση, μακροπρόθεσμα του στερείς τη δυνατότητα της προσωπικής του εξέλιξης. Είναι δηλαδή προτιμότερο να του διδάξεις πώς να μάθει να λύνει τα προβλήματα, παρά να του δώσεις έτοιμες λύσεις. Πώς να χτίσει ένα χαρακτήρα δυνατό, έτσι ώστε μόνος του να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη και είναι απαιτητική. Όλοι μας κάποια στιγμή χρειαστήκαμε βοήθεια. Όσο σημαντικό και ανθρώπινο είναι να την προσφέρεις, άλλο τόσο είναι να μάθεις και σε ποιους να την προσφέρεις και πότε. Αν προσπαθείς να βοηθήσεις και δεν λειτουργεί, τότε σταμάτα να βοηθάς. Αν προσφέρεις κάτι και δεν αξιοποιείται, τότε σταμάτα να το προσφέρεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος που θες να βοηθήσεις ή θα αναλάβει δράση, ή θα βρει μια έτοιμη λύση από κάποιον άλλον, ή θα μείνει στην κατάσταση που βρίσκεται και δεν του αρέσει. Πρέπει ο ίδιος πρώτα απ' όλα να θέλει να βελτιωθεί από μέσα του. Και πρέπει και εσύ να προστατεύσεις τον εαυτό σου από ανθρώπους που θέλουν να σε τραβήξουν στο βυθό της θάλασσας μαζί του.